πέρσι πόσες δώσανε αίμα στο πλαίσιο των αντίστοιχων αιμολήψεων και φέτος ποιος είναι ο στόχος σας? Εννοείται στις φθινοπορεινές αιμολήψεις. Δεν θυμάμαι και τόσο καλά, νομίζω γύρω στα 180 άτομα. Εγώ κοιτάξτε, με τα νούμερα δεν τα πάω ποτέ καλά, δεν με ενδιαφέρουν τα νούμερα. Με ενδιαφέρει κάθε φορά να γίνεται καλύτερη το εθελοντικό διήμερο και να προσπαθούμε να φτάσουμε τον στόχο μας, που ο στόχος σε ένα διήμερο είναι γύρω στους 240 εθελοντές αιμολειψίες. Και αυτό το λέω γιατί τεχνικά το διήμερο δεν επαρκεί. Αν δείτε πόσα κρεβάτια έχουμε μέσα εκεί στο χώρο, ας πούμε, και το διαιρέστη δια του χρόνου που κάθεται ο καθένας, το μάξιμο που μπορείς να επιτύχεις σε ένα διήμερο, με άριστες συνθήκες προσέλευσης και εξυπηρέτησης κτλ. Είναι 240 αιμοδότες. Όταν φτάσω να έχω 240 το διήμερο, έχω φτάσει στο στόχο μου όσον αφορά το διήμερο. Από εκεί και πέρα οι στόχοι είναι γενικότεροι. Πρέπει επιτέλους. Κάπου άκουσα ότι το αίμα δεν αγοράζεται. Δυστυχώς, ακόμα αγοράζουμε αίμα, εισάγουμε από την Ελβετία αίμα. Αυτό είναι ντροπή για τη χώρα μας και για εμάς, σαν Έλληνες πολίτες. Πρέπει να φτάσουμε στο σημείο το εθελοντικό αίμα να είναι επαρκές για τις ανάγκες της χώρας μας. Το έχουν πετύχει άλλες χώρες μικρότερες, γιατί όχι και εμείς. Αυτός είναι ο στόχος, εκεί θέλουμε να φτάσουμε. Έξω από νούμερα. Το 55% καλύπτεται από αγορά. Όχι, κύριε Λιόλιο, δεν καλύπτεται το 55% με αγορά. Το 45% περίπου καλύπτεται από τους εθελοντές αιμοδότες. Το 50 περίπου τις 100 καλύπτεται από τους κατανάγκην αιμοδότες, δηλαδή τους συγγενείς αιμοδότες, μέσα σε αυτούς και ο στρατός και τα σώματα ασφαλείας. Και το 5, δεν είναι εθελοντές, και το 5% είναι από αγορά από το εξωτερικό, από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό. Και αυτό το 5% θα μας κοπεί, όχι επειδή το θέλουμε εμείς ή επειδή φτάσαμε κάπου, αλλά επειδή δεν θέλουν αυτοί πλέον να κάνουν αυτή την πώληση. Πρέπει να το βρούμε και μπορούμε να το βρούμε μόνο από τους εθελοντές ενεργούς αιμοδότες. Όσο και αυτό που είπατε, ότι είναι εθελοντές αιμοδότες αυτοί το συγγενικό περιβάλλον, δεν είναι εθελοντές αιμοδότες. Είναι αιμοδότες κατά ανάγκη. Όταν εσάς που δεν έχετε σχέση με την αιμοδοσία ποτέ, σας κούφια η ώρα ο θείος σας ή κάτι άλλο, και σας πει το νοσοκομείο για να κάνει την εγχείρηση θέλω αίμα και αναγκαστείτε να πάτε να δώσετε, δεν είστε εθελοντής αιμοδότης. Εθελοντής αιμοδότης είστε αν, ενώ μπορείτε, κάθε 3-4 μήνες ανεβαίνετε στο νοσοκομείο ή έρχεστε στο σύλλογο και αιμοδοτείτε. Τότε είστε τακτικός ενεργός εθελοντής αιμοδότης. Όταν αιμοδοτείτε υπέρ του άγνωστου πάσχοντα συνάνθρωπου. Μια άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Παλιότερα υπήρχε θέμα πάνω στο Ελληνικό Νοσοκομείο με τη διαδικασία των αιμοδοσιών. Είχαμε θέματα με τους σάκους για τις αιμοδοσίες. Πλέον σε ποια κατάσταση είναι τα πράγματα, γιατί σε κάποια φάση κάτι να βελτιωθεί, νομίζω, οι συνθήκες από όσο ξέρουμε. Είχε παρατηρηθεί μία έλλειψη σε ασκούς συλλογής αίματος. Αυτή η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί. Τα περισσότερα και τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα και αντιμετωπίζει και το τμήμα αιμοδοσίας Καβάλας και παρόλα αυτά προσπαθεί να ανταπεξέλθει, είναι τα θέματα έλλειψης προσωπικού. Υπερβάλλουν αυτό για να καλύψουν τις οργανωμένες αιμοληψίες και τους ευχαριστούμε πολύ, όπως και τη διοίκηση του νοσοκομείου. Κάποια. Δύο λεπτά, ρε παιδιά. Όντως. Δεν αποχωρήσατε από το εγχείρημα. Κατά κάποιο τρόπο αποχωρήσαμε, γιατί εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να είμαστε και στους δύο συλλόγους. Δεν μπορούμε, επειδή συμπίπτουν και όλα οι ημερομηνίες, είναι πάρα πολύ κοντά. Κάποιο πρόβλημα, ας το πούμε, δημιουργήθηκε. Οπότε προσχωρήσαμε προς το σύλλογο Μανώλα Κούρτη. Δηλαδή δεν μιλάμε για εσωτερική διαφωνία, απλά ήταν... Όχι, κάπως... Δεν παλέψαν ημερομηνίες. Ακριβώς, ναι.